τα πρωταθλήματα. Κύριε Τουτζάρη, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον αέρα του Over FM 104,9. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Προβληματισμένος σας ακούω, αλλά προφανώς είναι, πρέπει να είστε και εσείς προβληματισμένος και με έντονα συναισθήματα ανησυχίες. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα φρέσκα. Υπήρξε κάποια νεότερη συνάντηση της Λίγκας με στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού ή της κυβέρνησης κατόπιν και της επιστολής που είχατε στείλει πριν από δύο μέρες στον Πρωθυπουργό της χώρας, με την οποία ζητήσατε να αντιμετωπιστείτε όπως ακριβώς και η Super League και να λάβετε άδεια διεξαγωγής τόσο των αγώνων όσο και των προπονήσεων? Έχουμε κάτι νεότερο σε αυτό? Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να κάνουμε γνωστό στους υπευθύνους ότι μπορούμε να και θέλουμε να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα που ακολουθεί και η Super League 1, ώστε να μπορέσουμε σαν συνέχεια της να ξεκινήσουμε κι εμείς επιτέλους μετά από πόσους μήνες, έχω χάσει το μέτρο, 7-8 μήνες. 7-8 μήνες. Είμαστε χωρίς, ποδόσφαιρο και έχουμε φτάσει Νοέμβριο και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει το καινούριο πρωτάθλημα. Πιστεύουμε ότι θα γίνουν δεκτά τα αιτήματά μας και είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να μπούμε στο γήπεδο μετά από πάρα πολύ καιρό. Κύριε Τουτζάρη, πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, επειδή ακριβώς εδώ και δύο ώρες περίπου έχουμε και πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, θα ήθελα να ακούσουμε μαζί με τους ακροατές τη σημερινή τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, πριν από δύο ώρες, του Υφυπουργού Προστασίας του κ. Νίκου Χαρδαλιά κατά την καθιερωμένη καθημερινή ενημέρωση του ΕΟΔΗ. Και έχει σημασία να την ακούσουμε, να ακούσουμε το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα στο lockdown στον αθλητισμό και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε λίγκα για να συζητηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο διεξαγωγής. Πάμε να τον ακούσουμε και το συζητάμε μαζί. Λοιπόν, κύριε Τουτζάρη, ο κύριος Χαρδαλιάς είναι ξεκάθαρος. Μοριακά τεστ σαν αυτά που υποβάλλονται οι ομάδες Super League. Ούτε rapid, ούτε κανενός άλλου είδους τεστ. Έχουν οι ομάδες των κατηγοριών, και αναφέρομαι και είναι ξεχωριστό το ερώτημα και για τη Super League 2 και για τη Football League, γιατί μπορεί να μην έχουν τις ίδιες δυνατότητες οι ομάδες Super League 2 με αυτές της Football League. Έχουν οι ομάδες των δικών σας κατηγοριών την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τη συγκεκριμένη δαπάνη για τους ερχόμενους μήνες? Κοιτάξτε, το κόστος, και αυτό είναι το σημαντικότερο, από όσο συζητάμε για να ξεκινούσουν οι ομάδες να τηρήσουν το πρωτόκολλο αυτό, γιατί ουσιαστικά το πρωτόκολλο μας είναι το ίδιο. Mm-hmm. Η μόνη μας διαφορά ήταν ότι έπρεπε να κάνουμε κάθε εβδομάδα το μοριακό τεστ. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι υπάρχει μια πρόσθετη επιβάρυνση στις ομάδες χωρίς να υπάρχουν έσοδα αυτή τη στιγμή, είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε επιτέλους με απότερο σκοπό την ομαλοποίηση της κατάστασης σε αυτή την κατηγορία και να μπούμε σε ένα ρυθμό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, μετά από 7-8 μήνες, αν σταματήσουμε ένα μήνα ακόμα και θα πρέπει να χρειαστούμε λίγο καιρό ακόμα μετά για να μπορέσουμε να επανέλθουν οι αθλητές σε αγωνιστική κατάσταση, καταλαβαίνετε ότι πάει προς το τέλος του χρόνου, αν όχι στην αρχή του επόμενου. Επομένως, αν και υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κόστος σε όλη αυτή τη διαδικασία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι πλέον και από την πίεση του χρόνου να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να ξεκινήσουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, τι μπορεί να αλλάξει στις επόμενες ώρες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει το εξής οξύμορο. Με τα σημερινά δεδομένα, είστε 12 ομάδες στην κατηγορία, αναφέρομαι στη Super League 2, με τα σημερινά δεδομένα που ισχύουν, Ιωνικός, Ξάνθη, Τρίκαλα, Δόξα Δράμας, Λεβαδιακός και Απόλλων Λάρισας δεν μπορούν καν να προπονηθούν, καθώς οι περιοχές τους ανήκουν σε αυτές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου. Ενώ μπορείτε να κάνετε προπονήσεις, για παράδειγμα, ο Καραϊσκάκης, ο Εργοτέλης, τα Χανιά, η Παναχαϊκή, η Ιεράπετρα και ο Διαγόρας. Έχετε ζητήσει τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, έχετε στείλει κάποια επιστολή προς αρμόδιες αρχές, τουλάχιστον οι ομάδες να μπορούν να προπονούνται? Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ληφθεί μια απόφαση, ακόμα και να σας δοθεί το πράσινο φως σε 2-3 μέρες, λέω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να δοθούν και άλλες μέρες, γιατί αν έχουν μείνει οι ομάδες ανενεργές, πώς θα ξεκινήσει άμεσα το πρωτάθλημα? Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν πολύ γρήγορα και θα, αν είναι να παίξουμε, δηλαδή να μας δοθεί η δυνατότητα να παίξουμε, mm-hmm. που περιμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες. Αυτό φυσικά θα προϋποθέτει και ότι μπορούν να κάνουν και προπονήσεις. Άρα θεωρείτε, ξανά τα πρωτόκολλα. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν πρακτικές. Θεωρείτε ότι υπάρχουν πρακτικές πιθανότητες αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα Super League 2 το Σαββατοκυριακό?
Υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες. Εμείς το τρέχουμε. Mm-hmm. Εμείς το τρέχουμε. Θέλουμε να προετοιμαστούμε με την λογική ότι θα παίξουμε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή βασικά. Θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Ωραία. Όλα θα εξαρτηθούν το πόσο γρήγορα θα πάρθει η απόφαση να μας δοθεί επίσημα το πράσινο φως ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες. Γιατί ωραία. Αύριο το μεσημέρι, αν δεν, να ολοκληρώσω εδώ πέρα, βεβαίως. Αν δεν πάρθει η απόφαση για να ξέρουμε ότι θα ξεκινήσουμε ώστε να γίνει και ορισμός των διαιτητών, γιατί αύριο βγαίνουν οι διαιτητές. Σωστά. Για την τελευταία μέρα. Αν δεν προλάβουμε να οριστούν οι διαιτητές, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να παίξουμε την Κυριακή. Ωραία. Πάμε λοιπόν, δώστε μου το λίγο το χρόνο να κάνουμε ένα διάλειμμα και να δούμε τι συνέπειες, να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς θα σημάνει για τις ομάδες, για τους εργαζόμενους, γιατί μιλάμε για μια αμιγώς επαγγελματική κατηγορία, ειδικά η Super League 2, τι θα σημάνει και νέα αναβολή στο πρωτάθλημα και δεν το συζητάμε για lockdown ενός μήνα. Θα τη συζητήσουμε λίγο τις συνέπειες μετά. Δώστε μου λίγο το χρόνο για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς είμαστε πάντα εδώ για τα δικά μας προβλήματα, τα εγχώρια προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Εργοτέλη και πρώτο αντιπρόεδρο του Super League 2 και Football League, τον κύριο Γιώργο Τουτζάρη. Κύριε Τουτζάρη, συνεχίζουμε με το τελευταίο ερώτημα που σας έθεσα. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα και αν αυτή τη στιγμή δεν ενταχθεί η Super League 2 και η Football League στην νέα κυβερνητική απόφαση, δεν υπάρχει νέα τροποποίηση και δεν μπορέσουν να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και πάτε πίσω για τουλάχιστον 2 μήνες, γιατί όπως είπατε και εσείς, αν δεν επιτρέπονται και οι προπονήσεις και να γυρίσουν οι ομάδες μετά από 1 μήνα στα γήπεδα να πάνε όλα καλά, πρωτάθλημα πριν το 2021 είναι σχεδόν αδύνατο να δούμε. Τι θα σημάνει αυτό για τις ομάδες, για τον Εργοτέλη, για τις υπόλοιπες ομάδες, για τους ποδοσφαιριστές και για όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο? Σίγουρα είναι μια οικονομική καταστροφή. Δεν το συζητάμε. Αρκεί να σας δώσω να καταλάβετε ότι τουλάχιστον στη δική μας ομάδα είναι 40 οικογένειες που ζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία του επαγγελματικού συλλόγου του Εργοτέλη. Φανταστείτε και όλες τις ομάδες περίπου στα ίδια νούμερα να μιλήσουμε. Καταλαβαίνετε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που ζουν μέσα στην αβεβαιότητα και μέσα στο άγχος για το τι θα γίνει στο μέλλον. Αν προσθέσετε και τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους των ομάδων της Football League, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος αγωνιά και δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Θα ήθελα να προσθέσω ότι το ίδιο πρόβλημα ζουν και οι επαγγελματίες αθλητές όλων των αθλημάτων και του βόλεϊ, του handball, ανδρών, γυναικών. Ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός αθλητισμός καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα επαγγελμάτων και είναι ένα πολύ μεγάλο τζίρι που περιλαμβάνει και καταλαβαίνετε αυτόματα αν κάνετε τις πράξεις πόσο μεγάλο είναι το νούμερο των ανθρώπων που επηρεάζονται. Εγώ αυτό που προσπαθώ να καταλάβω, επειδή μιλάμε για ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και θα ήθελα λίγο να επικαλεστώ τις δικές σας πληροφορίες, γιατί έχετε συμμετάσχει σε συζητήσεις με κυβερνητικά στελέχη, φαντάζομαι που σας μεταφέρουν τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων, των επιστημόνων, γιατί είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή ως κοινωνία. Προσπαθώ να καταλάβω, μπορώ να βρω ένα πάτημα για κατάργηση οποιοδήποτε φαινομένου δημιουργεί συσσόρευση κόσμου, να το πω λίγο έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς, για ποιο λόγο διακόπτονται οι προπονήσεις σε μια ομάδα που αφορούν 25 επαγγελματίες, από τη στιγμή που οι εταιρείες παραμένουν ανοιχτές και μάλιστα σε κλειστούς χώρους. Θα μπορούσε να επιβληθεί ένα πρόγραμμα κυλιόμενης προπόνησης όπως είχαμε δει την άνοιξη αναδεκάδες, να το καταλάβω ακόμα και αυτό, αλλά το πώς αυτή τη στιγμή λαμβάνεται μια απόφαση και σας ρωτάω, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω και σας ρωτάω εσάς μήπως έχετε κάποιο πιστικό επιχείρημα από την πλευρά των υγειονομικών αρχών της χώρας, γιατί σας απαγορεύουν και τις προπονήσεις. Και εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στις επαγγελματικές τουλάχιστον ομάδες υπάρχουν και ιατρικά team, υπάρχουν αρκετή ασφάλεια σε σχέση με οτιδήποτε άλλο, είτε με χώρους εργασίας, εταιρείες, σούπερ μάρκετ και οτιδήποτε άλλο παραμένει ανοιχτό. Εμείς και εύκολα μπορεί να γίνει η χειλάτιση οποιοδήποτε κρούσματος και μπορούμε πολύ γρήγορα και άμεσα να αντιμετωπίσουμε με το ιατρικό team
που διαθέτουμε τέτοια προβλήματα. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί τα πράγματα, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, προσπαθούν να τα κλείσουν οριζόντια χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι μέσω των ιατρικών υγειονομικών πρωτοκόλων που ακολουθούμε να μπορούμε να αισθανόμαστε και εμείς ασφαλείς και οι άνθρωποι που συναναστρέφονται μεταξύ μας, με εμάς, οι οικογένειές μας εννοούμε, όταν φύγουμε από την προπόνηση να αισθάνονται ασφαλείς και να μην διατρέχει το κίνδυνος της υπερμετάδοσης του ιού. Δεν ξέρω, κι εγώ έχω την ίδια απορία και εμείς το συζητάμε συνέχεια. Συζητάμε το ίδιο πράγμα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, να ενημερώσουμε απλά τους ακροατές που τυχόν δεν παρακολουθούν από πολύ κοντά τα δρόμενα στις κατηγορίες, ότι από σήμερα δεν υπάρχει και η παραμικρή νομική εκκρεμότητα που να εμποδίζει την έναρξη και των δύο κατηγοριών, καθώς απορρίφθηκε και η τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει η Νίκη Βόλου. Βέβαια, εδώ θα ήθελα λίγο να επικαλεστώ την άποψη του Αντιπροέδρου της Λίγκας, γιατί είστε Αντιπρόεδρος της Ένωσης και των δύο κατηγοριών. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πού οφείλονται όλες αυτές οι προσφυγές που πάνω απ' όλα πλήττουν τα συμφέροντα των ίδιων των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών? Είστε μια λίγκα αυτή τη στιγμή, εκπροσωπείτε μια λίγκα που μάχεστε για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν οικογένειες, όπως λέτε, τους μισθούς, τις αμοιβές, τη ζωή τους, γιατί από το ποδόσφαιρο ζουν οι οικογένειες και των προπονητών και των επαγγελματιών, και ταυτόχρονα μιλάμε για δύο λίγκες που τους τελευταίους μήνες ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ από τα ίδια τα μέλη, από κάποια από τα ίδια τα μέλη των συνεταιρισμών τους. Δηλαδή, ομάδες της ίδιας λίγκας που τώρα θέλει να ξεκινήσει βάζανε τρικλοποδιές όλο από το προηγούμενο διάστημα με διαρκείς προσφυγές στα δικαστήρια για να μην ξεκινήσουν οι κατηγορίες. Είναι λίγο οξύμορο, το καταλαβαίνετε. Θα έλεγα ότι ώρες-ώρες έχουμε τάσεις αυτοκαταστροφής μέσα στις δύο αυτές μικρές κατηγορίες. Mm-hmm. Πολλές φορές βλέπουμε ομάδες που είναι η μία απέναντι στην άλλη. Προφανώς υπάρχουν συμφέροντα τα οποία συγκρούονται, αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα έλλειμμα συνεννόησης και ένα έλλειμμα κατανόησης το τι είναι καλό σε βάθος χρόνου για τα πρωταθλήματα αυτά. Φέτος ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, ήρθε ο κορονοϊός, ήρθε και η απόφαση της ΕΠΟ που ανέβασε 8 ομάδες mm-hmm. από τη ΓΑΜΑ Εθνική και ξαφνικά γίναμε υπεράριθμοι και δημιούργησε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση θα πάρει γύρω στα 2-3 χρόνια ώστε να ομαλοποιηθεί και να μπούμε ξανά σε μια ροή μιας κατηγορίας, μιας β' εθνικής ενιαίας, η οποία θα έχει πιθανώς περισσότερες από τις 12 ομάδες. Και μάλλον θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι κατά πώς βλέπουμε τα πράγματα τα 3 χρόνια που είμαι εγώ στον Εργοτέλη, στον 4ο χρόνο, ότι δεν αντέχει 3 επαγγελματικές κατηγορίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό λέω ότι σε ένα βάθος τριετίας θα πρέπει να δούμε πώς θα μειωθούν οι ομάδες της Football League και τη Super League 2, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε μια κατηγορία η οποία θα έχει 14, θα έχει 16 ομάδες. Δεν ξέρω πόσες θα είναι αυτές. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό, κύριε Τουτζάρη, γιατί αλλιώς δεν βλέπω φως. Αυτό που λέτε είναι, έχετε πολύ δίκιο, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει επιτέλους όλοι οι υπεύθυνοι, γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίζουμε τις δύο κατηγορίες, τις επαγγελματικές, από την πρώτη κατηγορία, ούτε να τις διαχωρίζουμε ακόμα και από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα ενιαίο οικοδόμημα. Δεν μπορείς να φτιάξεις μόνο το ρετυρέ σου έχοντας αφήσει να καταστραφούν τα θεμέλια, έχοντας ελαττωματικά θεμέλια. Απλά θα πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο, να γίνει επιτέλους μια συζήτηση σοβαρή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάψουν φαινόμενα σαν αυτά που αναφερθήκατε προς τιμήν σας και εσείς ο ίδιος, όπου ακόμα και στελέχη των ίδιων συνεταιρισμών, τα βλέπουμε και στη Super League, τα βλέπουμε και στη Super League 2 και στη Football League, προσπαθούν ο ένας να βγάλει τα μάτια του άλλου για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα του πολύ στενού του κύκλου. Τέλος πάντων. Στη Super League 1 σκοτώνονται, αγαπιούνται, ξαναμαλώνουν, αλλά εκεί μιλάνε. Αλλά δεν βλέπω και πολύ αγάπη. Πολλές φορές έστω και επιφανειακή υπάρχει. Εκεί μιλάμε όμως και υπάρχουν κάποια χρήματα. Υπάρχει λόγος που γίνονται όλα αυτά. Εμείς σκοτωνόμαστε χωρίς να υπάρχει λόγος. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει χρήμα στην κατηγορία αυτή. Οι περισσότεροι, όλοι οι παράγοντες βάζουν μόνο. Κανένας δεν κερδίζει από πουθενά.
Δεν γυρίζουν συνολικά την τηλεόραση, δεν έχουν τηλεοπτικό συμβολό, δεν έχουμε πολλά εισιτήρια, δεν έχουμε γενικά το λόγο για να τσακωνόμαστε. Ναι. Τώρα με προλάβατε λίγο, αναφερθήκατε στο τηλεοπτικό συμβόλαιο χθες από εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης έρευνας που πραγματοποιήσαμε για το lockdown στον ελληνικό αθλητισμό. Είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο της δικής σας λίγας, τον κύριο Λεωνίδα Λεουτσάκο, ο οποίος μας ανέφερε για μια σημερινή συνάντηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί με την δημόσια τηλεόραση, με την ΕΡΤ. Υπήρξε κάποιος λευκός καπνός, γιατί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του τελευταίου μήνα, η απόσταση που σας χώριζε με τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης για τα δικαιώματα με μετάδοση των αγώνων της κατηγορίας έμοιαζε να είναι αρκετά μεγάλη. Έχει γεφυρωθεί το χάσμα? Γιατί σας ρωτάω, γιατί μετά και την τοποθέτηση του κυρίου Χαρδαλιά και την αύξηση, την περαιτέρω αύξηση των δαπανών των ΠΑΕ με τα τεστ κορονοϊού, τα μοριακά τεστ κορονοϊού που είναι πολύ πιο ακριβά από τα rapid, και επειδή μιλάμε για μια διαδικασία που θα κρατήσει για μήνες και θα επιβαρυνθούν πάρα πολύ τα ταμεία σας, είχατε τουλάχιστον κάποιο αισιόδοξο μήνυμα από τη συνάντηση με τη δημόσια τηλεόραση? Αισιόδοξο θα θεωρούσα το μήνυμα μόνο ότι βρεθήκαμε με τους ανθρώπους της ΕΡΤ και μπήκαμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε μετά από πολύ καιρό από την πρώτη μας επαφή. Δεν θα έλεγα ότι υπήρξε πολύ μεγάλη σύγκληση όσον αφορά τα δικά μας θέλω με τα θέλω των ανθρώπων της δημόσιας τηλεόρασης. Προφανώς βλέπουμε λίγο διαφορετικά τις τα πράγματα γενικά από την πλευρά τους οι άνθρωποι της τηλεόρασης και από τη δική μας πλευρά οι ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να πετύχουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε, αλλά δεν βλέπω και πολλά περιθώρια για να έχουμε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι νομίζω και ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στο οποίο δεν ξέρω αν έχουμε πολλές επιλογές. Και αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα για τις δύο κατηγορίες, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιαχτεί και ένα ελκυστικό εμπορικό προϊόν που να συγκινήσει ακόμα και τα συνδρομητικά κανάλια, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες του εξωτερικού, όπου πλέον όλη η αναγέννηση, η αναμόρφωση, ακόμα και σε προηγμένες χώρες όπως είναι η Αγγλία και η Γερμανία, το ποδόσφαιρο έριξε πολύ μεγάλο βάρος στις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες και όχι μόνο στην Premier League, την Bundesliga ή την Primera Division, λέω παράδειγματα τριών χωρών. Και γι' αυτό βλέπουμε βέβαια ότι οι δεύτερες κατηγορίες των εκεί χωρών είναι σχεδόν το ίδιο εμπορικές με τις πρώτες. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να δώσω το στίγμα, ας πούμε, των ανθρώπων που μιλήσαμε στην ΕΡΤ, τον κύριο Ζούλα και με τον κύριο Γαμπρίτσιο, έχουν δίκιο σε ένα σημείο που λένε ότι δεν υπάρχουν πολλά κράτη στον κόσμο που να μεταδίδει η κρατική τηλεόραση την τρίτη κατηγορία, και αυτή τη στιγμή τα χρήματα μοιράζονται στη δεύτερη και στην τρίτη, μια και είμαστε ένας συνεταιρισμός. Ναι, ναι. Απλά ακολουθούμε αυτή τη στιγμή το μοντέλο των κατηγοριών που έγινε πριν από 2 χρόνια με την αναδιάσωση του κ. Βασιλιάδη. Με κυβερνητική παρέμβαση, για άλλους λόγους. Με κυβερνητική παρέμβαση έγινε αυτό που έγινε και αυτή τη στιγμή έμεινε στη μέση. Και είμαστε εδώ τώρα να αντιμετωπίσουμε και οι ομάδες Super League 2 και οι ομάδες Super League. Όλοι έχουν δίκιο από τη μεριά τους, αλλά από την άλλη δεν βγαίνει κάποιο ένα αποτέλεσμα το οποίο να ικανοποιήσει τέλος της ημέρας όλους μας. Μάλιστα. Κύριε Τουτζάρη, εγώ περιμένω μαζί με εσάς, όλοι περιμένουν, εκατοντάδες επαναλαμβάνω εργαζόμενοι, χιλιάδες φίλαθλοι, να μάθουν τις επόμενες ώρες αν τελικά θα υπάρξει σέντρα σε αυτό το πολύπαθο πρωτάθλημα της Super League 2 που είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη εγώ να σας ευχηθώ. Και μακάρι η δική σας φωνή για την υλοποίηση ενός συνολικού πλάνου επιτέλους για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε βάθος τριετίας και πενταετίας να εισακουστεί πρώτα απ' όλα από όλες εσάς, από όλους εσάς, τις ίδιες τις ΠΑΕ, τους ανθρώπους που διοικείτε τις ανώνυμες μας εταιρείες, τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.